Εδώ με ένα βάλις των χαμένων ονείρων, με Μάνου Χατζηδάκη, με τη μουσική του που πάντα μας κάνει να σεριανίζουμε και να φτάνουμε παντού. Άλλωστε οι μουσικές δεν έχουν ημερομηνία λήξης, όπως άλλωστε δεν έχουν και ιστορίες και όλα αυτά που μπορούμε να μοιραστούμε. Η ιστορία είναι εδώ και πρέπει να την ξέρουμε, αν την ξεχάσαμε να τη θυμηθούμε, αν δεν την ξέρουμε να τη μάθουμε. Και αν τη μάθουμε να τη μοιραστούμε. Έτσι μαζί μας σήμερα κοντά μας ο Ιωάννης Σαρσάκης από τους Καστροπολίτες για να βάζει τίτλο στη σημερινή κουβέντα μας «Καστροπολίτικες ιστορίες από το κατοχικό διδημότυχο». Ιωάννη Σαρσάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα Αθανασία, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμη μία φορά το φιλόξενο έτσι, ραδιόφωνο σας μας προσκαλεί και μιλάμε για την ιστορία του τόπου μας. Ναι, γιατί χωρίς ιστορία δεν πάμε πουθενά. Το διαπιστώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα και θα το διαπιστώσουν και οι επόμενες γενιές. Οπότε, μιας και είναι οι μέρες που γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, τι πιο καλό να μιλήσουμε για το έπος του 40, αλλά μέσα σε αυτό να βάλουμε και την ενότητα Εύρος, έτσι δεν είναι? Έτσι βέβαια, γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένα γεγονότα και αυτά ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Αλλά στην πατρίδα μας σε όλες τις περιοχές υπήρξαν άνθρωποι που πολέμησαν, που πρόσφεραν, που έχασαν τη ζωή τους και είναι πιστεύω άδικο να αναφερόμαστε μόνο στα κεντρικά γεγονότα, αυτά που έχουν τέλος πάντων να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κεντρικά και πρέπει να μιλάμε και για την τοπική μας ιστορία. Εκεί είναι που έρχεται ο κόσμος, οι άνθρωποι του τόπου μας που πρέπει ό,τι ξέρουν να το μοιραστούν, να το διαδώσουν και από εκεί και πέρα να γίνει μέσα στον καθένα κτήμα. Οπότε εκεί είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος από εδώ για να μας μιλήσει για την ιστορία. Πες μας για τον Εύρο, πες μας για το έπος του 40. Ναι, να κάνουμε μια γενική εισαγωγή και να πούμε ότι κάθε φορά που η τροχιά του χρόνου φέρνει στην επιφάνεια του ημερολογίου την 28η Οκτωβρίου, μας πλημμυρίζει η ανάμνηση όλων των ιστορικών αυτών γεγονότων που σχετίζονται με την ημερομηνία αυτή, η αναμνήση αλλά και η εθνική υπερηφάνεια για όσα η Ελλάδα προσέφερε τότε στον ελεύθερο κόσμο με τη θυσία των παιδιών της. Την 28η Οκτωβρίου του 40 η Ελλάδα δέχθηκε απρόκλητα την επίθεση από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη. Και δεν δίστασε ούτε στιγμή, βέβαια, όπως επέβαλαν οι ιστορικές παρακαταθήκες της, να υψώσει το ανάστημά της και να αμυνθεί υπέρ βωμών και εστιών. Τη στιγμή που, όπως όλοι ξέρουμε, ο άξονας καταλάμβανε τη μία μετά την άλλη χώρα της Ευρώπης, έτσι και όχι η Γαλλία και άλλες χώρες πέσαν στα χέρια των Γερμανών. Έτσι, τα παλικάρια μας επάνω στα κακοτράχαλα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της Βορείου Ηπείρου, κατάφεραν να δώσουν ένα γερό μάθημα και να δείξουν ότι ο άξονας δεν είναι αίτητος. Αλλά και όταν αργότερα την 6η Απριλίου οι υπέρτερες γερμανικές δυνάμεις επιτίθονταν κατά μήκος της Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου, τα τμήματα της γραμμής οχυρών μεταξά αμύνθηκαν με ανδρεία και γενναιότητα και έγραψαν νέες σελίδες δόξας και ηρωισμού. Η άρνηση της Ελλάδος να υποταχθεί στον άξονα Ρώμης Βερολίνου δεν ήταν μόνο εθνική επιταγή, αλλά και ακλόνητη θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού και της ηγεσίας του. Το όχι που είχε πει και προετοίμασε ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ένα παλαϊκό αίτημα. Ένα ολόκληρο έθνος, σαν μια γροθιά, γιόρτασε και χαιρετούσε τα στρατευμένα παιδιά, σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Έτσι, όπως έχουν οι εικόνες ρετρό, βλέπουμε ανθρώπους με χαμόγελο, όπως είναι και το τραγούδι, το μετέπειτα με το χαμόγελο στα χείλη, τα παιδιά μας πάνε μπροστά. Ναι, η ανδρεία ήταν και η γενναιότητα ήταν η σημαία τους, λες, και τους σήκωνε, τους απογείωνε. Θέλεις να θυμηθούμε πώς βίωσε το διδημότυχο τους Γερμανούς, την κατοχή? Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι? Να κάνουμε μετά την γενική, να κάνουμε και μια γενική για τον Εύρο και ναι, να πάμε ναι, στο διδημότυχο. Ναι. Νόμισα ότι τέλειωσες. Να πούμε λίγο έτσι για τον Εύρο κάποια πράγματα και βεβαίως αυτά να τρέχουμε πάντα στον αγαπητό μας, κυρίως στον αγαπητό μας Παντελή Αθανασιάδη, όπου έχει ερευνήσει πάρα πολύ όλες αυτές τις ιστορικές καταστάσεις. Πολλοί άλλοι Ευρέτες λοιπόν, είτε σαν κληρωτοί, είτε σαν επιστρατευμένοι και βέβαια σαν στελέχη του στρατού, βρέθηκαν να πολεμούν σε όλα τα μέτωπα.
Όλοι έχουμε ακούσει αφηγήσεις, οι παλιότεροι τέλος πάντων των παππούδων κτλ. Από τη ζωή στο μέτωπο. Η επίσημη ιστορία όμως δεν τους κατέγραψε. Οι πράξεις τους και η φιλοπατρία τους όμως επιζούν ανάμεσά μας, σε όλα τα χωριά και τις πόλεις της Θράκης. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Θράκη και ο νομός Εύρου, με βάση τον τότε ισχύοντα νόμο, έδωσε στον αγώνα τα περισσότερα ζώα, αγελάδες και βουβάλια, αφήνοντας μόνο ένα ζευγάρι για κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό μας το αναφέρει και ο Ρωσόπουλος ο Χρήστος, ο συγχωρεμένος, που έγραψε το βιβλίο για την μάχη της Κρήτης, που θα πούμε και παρακάτω, που μετήχαν 300 έτσι παλικάρια από τον Εύρο. Και φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή πόσο σημαντικά ήταν τα ζώα για τις δουλειές και τα σπίτια των ανθρώπων. Ναι. Επίσης, αναφέρει ο Αθανασιάδης ότι ποιος γνωρίζει, για παράδειγμα, την παλικαροσύνη 20 παιδιών από το χωριό Φτελιά, Ορμένιο και Πύργο, που είχαν φύγει κρυφά από τη Βουλγαρία λόγω διωγμών. Όταν το 1940 κηρύχθηκε η γενική επιστράτευση και ενώ όλοι οι μάχημοι έφευγαν για το μέτωπο, τα 20 παλικάρια κάθονταν σε αναμένα κάρβουνα. Συνορίστηκαν και πήγαν στην αστυνομία για να καταχθούν και αυτοί, ώστε ως Έλληνες που ήταν να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Επειδή όμως δεν μπορούσε να γίνει αυτό, καθώς είχαν τη βουλγαρική υπηκότητα, τους προτάθηκε να καταταχθούν ως εθελοντές με την υπόσχεση ότι μετά θα τους χορηγούνταν η ελληνική υπηκότητα. Έτσι τα παλικάρια αυτά κατατάχθηκαν, πολέμησαν, αλλά λόγω της ήττας από τους Γερμανούς και της κατοχής μετέπειτα επέστρεψαν τα πόδια στα χωριά τους. Σήμερα βεβαίως τα παιδιά αυτά είναι ξεχασμένα. Επίσης, θα αναφέρουμε και παρακάτω για τους δημοτικήτες Γιάννη Γιαννόπουλο, Νίκο Χατζηνικολάου και Ευγενία Περιορή. Να πούμε ότι στο Ρούπελ, που ήταν η συνέχεια, έτσι έχουμε από την 28 Οκτωβρίου μέχρι και το Μάιο που έγιναν οι επιχειρήσεις στην Κρήτη, οι Έλληνες πολεμούσαν. Στο Ρούπελ πολέμησε ως έφεδρος αντιπολοχαγός ο πάλι ποτέ γνωστός αρτοποιός της πόλης του Δημοτήχου, ο αείμνησος Αντώνης Ερέτης. Οι παλιοί δημοτικήτες θυμούνται επίσης τον φωτογράφο Χρήστο Κιογλή, που είχε μια αναπηρία εξαιτίας των κουχιών του πολέμου. Mm-hmm. Κατατάχθηκε το 1939 στο στρατό για να υπηρετήσει τη θεία του, τον πρόλαβε ο πόλεμος. Έζησε την κατάρρευση του μετώπου του 1941 και επέστρεψε στο μέρος που γεννήθηκε. Αναμίχθηκε στην εθνική αντίσταση και κάποια στιγμή, για να μην συλληφθεί από τους Γερμανούς, δραπέτευσε στη Μέση Ανατολή. Είναι, και προστάφερε τύχη, είναι ο, το 1945. Ο μπαμπάς του Βασίλη του Κιουγλού, αυτός που λες. Νομίζω, ο φωτογράφος, νομίζω ότι μας είχε κάνει μια αναφορά γι' αυτόν ο Παντελής Αθανασιάδης και είναι ένας άνθρωπος που έζησε πολύ μεγάλες δικές του στιγμές και η δική του επίσης, έτσι δεν είναι? Βέβαια, εκείνη τα χρόνια φαντάζομαι από 39 στρατιώτες και μέσα σε πόλεμο και απολύθηκε το 45. Ναι. Ναι, επίσης, στο Ρούπελ πολέμησε ροϊκά ο Θεόδωρος Γιαννακίδης από το Μέγα Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης, που τότε ζούσε στην Ορεστιάδα. Καθώς και ο Θρακιώτης Χατζηλαζάρου, που συνεπλάκη με τους Γερμανούς στο Ρούπελ, και για να μην αρπάξουν τη σημαία του οχυρού, τον πυροβόλησαν και έχασε τα δύο του πόδια. Και βέβαια τη σημαία αυτή μετά ένας Γερμανός την επέστρεψε το 1955 και σήμερα κοσμεί τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην Αθήνα. Επίσης, γράφει ο Αθανασιάδης ότι Θρακιώτης ήταν και ο αντιπολοχαγός που με τη θυσία του ενέπνευσε τον ομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη να γράψει το επικό ελεγείο του «Άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο αντιπολοχαγό της Αλβανίας». Το γνωστό ποίημα. Έτσι. Επίσης, σελίδες δόξας, όπως είπαμε, συνεχίστηκαν να γράφονται το Μάιο του 1941, όπου 300 παλικάρια από τον Εύρο, μεταξύ αυτών και ο Ρουσόπουλος ο Χρήστος, που τα κατέγραψε όλα τα απομνημονεύματά του και η κόρη του κατάφερε να γίνει ένα βιβλίο, το οποίο και παρουσιάσαμε οι Καστροπολίτες πριν λίγα χρόνια, κατέβηκαν κάτω στην Κρήτη, χωρίς να έχουν και μια ιδιαίτερη εκπαίδευση, ήταν η τελευταία σειρά που πήραν, και πολέμησαν εκεί τους Γερμανούς, αλλά λόγω της γενικευμένης κατάστασης το νησί παραδόθηκε στους Γερμανούς, όπου και αυτοί μετά έμειναν εκεί εχμάλωτοι. Και επίσης στο Πολεμικό Μουσείο του Δημοτήχου βλέπουμε τα πορτρέτα πεσίνων Θρακών αθυπολοχαγών, όπως του Λεποκαρόπουλου Χρήστου, του Κανδυλάπτη Θεοδόρου, του Παρασκευούδη Πέτρου, του Παπαγιανόπουλου Τηλέμαχου. Και βεβαίως το χρέος προς την πατρίδα έκαναν και άλλοι δημοτικήτες, ευρύτες και θρακιώτες, για τους οποίους πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, να τους τιμούμε και να τους μνημονεύουμε. Και είναι αλήθεια ότι αν δεν έκαναν αυτοί όλο αυτό το γενναίο, το γενναιόψυχο αγώνα, δεν θα ήμασταν εμείς τίποτα, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Ο καθένας πρόσφερε από την μεριά του, ο καθένας τον ηρωισμό του, έβαλε κάτω τους φόβους του μέσα από τεράστιες κακουχίες,
ο χειμώνας του 40-41 ήταν στους πιο έτσι, δυνατούς χειμώνες, ναι, τους πιο κρύους χειμώνες. Ναι. Ο μπαμπάς μου, να διανοηθούμε τι τράβηξαν τα παιδιά αυτά. Ο μπαμπάς μου που ήταν παιδί θυμάται ότι ήταν πολύ κρύος εκείνος ο χειμώνας και ο Οκτώβριος επίσης. Θέλεις να πούμε για το διδημότυχο? Ναι, να πούμε για τις πρώτες μέρες της κατοχής του διδημοτήχου. Αλλά πρέπει να αναφερθούμε ειδικά στο διδημότυχο, να πούμε ότι η κατοχή που βίωσε η πατρίδα μας ήταν τριπλή. Ήταν από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η υπογερμανική κατοχή ήταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία και ορισμένα νησιά του Αιγαίου και το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Η υποβουλγαρική κατοχή ανήκαν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πλην του νομού Εύρου, ο οποίος από την περιοχή του χωριού Άνθια στην Αλεξανδρούπολη κοντά ως το Ορμένιο κατήχε το από τους Γερμανούς και θεωρούνταν ως επικράτεια του ελληνικού κράτους της κατοχικής κυβέρνησης. Κάτω βεβαίως από γερμανική κατοχή και ονομαζόταν κατ' εφημισμό Ελευθέρα Ζώνη. Και είχε ως πρωτεύουσά του μέτρα νομαρχία το Διδημότυχο. Και τα υπόλοιπα εδάφη που δεν ανέφερα τα κατήχαν οι Ιταλοί. Γενικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κατοχή του 41-44 υπήρξε αποτρόπαιη για την Ελλάδα. Γενικά και ειδικά για κάθε πόλη της και χωριό. Είναι γνωστό ότι συνέβησαν ολοκαυτώματα σε πολλές πόλεις και χωριά εξαιτίας της βαρβαρότητας των κατακτητών. Στο Διδημότυχο έχουμε την εκτέλεση των 12 ανδρών στις 7 Μαρτίου του 1944. Και βεβαίως πολλοί λόγοι γίνονται και τα τελευταία χρόνια για πολεμικές αποζημιώσεις που δεν μας κατέβαλε ποτέ, το γερμανικό κράτος. Mm-hmm. Ερχόμενοι τώρα στο Διδημότυχο, να πούμε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της κατοχής θα πρέπει να μνημονεύσουμε την ηγετική τότε μορφή του Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ιωακήμ Σιγάλα. Ο στρατής της Ρηταβής αναφέρει ότι ήταν η μόνη αρχή που έμεινε στον Εύρο, καθώς από τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες οι προϊστάμενοι όλοι προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο Μητροπολίτης Ιωακήμ προτίμησε να μείνει με το ποίμνιό του και να συμμεριστεί την αγωνία και την τύχη του. Όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Επειραμένος από τον καιρό της λογοκρατίας, αυτοορίστηκε κυβερνήτης και κάλεσε τους κοινοτάρχες και τους προύχοντες να κάνουν μια δική τους διοίκηση, θα λέγαμε ένα είδος μιας νέας δημογεροντίας, για να διοικήσουν τον τόπο και μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ακολούθως, κατά την εποχή της κατοχής, το Διδημότυχο, όπως είπαμε, αποτέλεσε έδρα νομαρχίας. Ο διδημοτυχήτης, βραβευμένος ποιητής και λογοτέχνης Βασίλειος Συναπίδης, ο οποίος υπήρξε υπάλληλος της νομαρχίας, αναφέρει ότι συνυπηρετήσαμε τότε στα δίσεκτα εκείνα χρόνια επικατοχής την αρχήμενο νομάρχη, τον εθνομάρτυρα Ιωάννη Φραγκούλη από τη Λευκάδα. Έναν ανεκτήμητο άνθρωπο με πλατιά μόρφωση, με τεράστια μνήμη και με μεγάλο ηθικό ανάστημα. Πρώην Γενικό Επιθεωρητή πρωτοβάθμιση εκπαίδευση στην Κομωτινή. Υπάρχει και πρωτομή του στο Διδημότυχο, απέναντι από το γήπεδο. Μετά τη δολοφονία του, συνυπηρετήσαμε εν συνεχεία και πάλι με νομάρχη τώρα τον Σταύρο Εφταξία, εκλεκτό Αθηναίο δημοσιογράφο που διέφυγε στη Μέση Ανατολή για να μην συλληφθεί από τους Γερμανούς, λόγω εθνικής δράσης. Και τέλος, με τον Σταραντεκκλησιώτη από την Ανατολική Θράκη, διακεκριμένο δικηγόρο της Θεσσαλονίκης και Γαλλομαθή, τον αείμνηστο Γεώργιο Φλωρίδη. Λέει ο Συναπίδης, φυλάξαμε τότε εμείς οι ντόπιοι Ευρύτες, μαζί με τους ξένους δημοσίους υπαλλήλους, δασκάλους και καθηγητές, με τη δουλειά μας και με την αντιστασιακή μας δράση, αξιοζήλευτες και ιστορικές θερμοπύλες που δεν ιστορήθηκαν όσο άξιζε. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Διδημότυχο, κατά την περίοδο της κατοχής, απέστειλε τρόφιμα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, σώζοντας από τη φοβερή πείνα πολλούς Αθηναίους δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους. Τροφοδότης ήταν ο Αθηναίος δημοσιογράφος Σπυρίδων Σέλινας, όπως προκύπτει από υπόμνημά του γραμμένο στο Κάιρο 31 Μαρτίου 1944. Ο Σπύρος Σέλινας βρέθηκε στο Διδημότυχο συνεργάτης του επίσης του δημοσιογράφου Σταύρου Εφταξία. Έτσι όπως είπες για εθνική αντίσταση, υπάρχει και μία γυναίκα, η Ευγενία Περιορή, η οποία ήταν μέλος της εθνικής αντίστασης. Θες να πεις εκεί που είσαι στην εθνική αντίσταση να μας πεις και για αυτήν, να την ξεχάσουμε. Η Ευγενία Περιορή γεννήθηκε στο Διδημότυχο το 1926. Το σπίτι της βρισκόταν επί της οδού Κανάρη, κοντά στο σημερινό κέντρο του Διδημοτήχου. Και όσον αφορά τα παιδικά της και τα εφηβικά της χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα, καθώς συνέπεσαν με την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συλλέξαν από γειτονικά και συγγενικά της πρόσωπα, η Ευγενία Περιορή σε ηλικία 15 έως 17 ετών, κατά τη διάρκεια της κατοχής της γερμανικής, ενεπλάκη στην εθνική αντίσταση, δίχως αυτό να γίνει αντιληπτό από τους οικείους της. Όλοι εξεπλάγησαν όταν οι Γερμανοί συνέλαβαν την Ευγενία και την φυλάκισαν. Ο λόγος για τον οποίο συνελήφθη είναι διότι βρέθηκε να πλαστογραφεί δημόσια έγγραφα, σφραγίζοντάς τα με τον πάτο από ένα φλιτζανάκι του καφέ. Και έτσι σε έναν βαθμό ξεγελούσε τις αρχές. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αιτία της σύλληψής της καταδεικνύει την τόλμη αλλά και την ευρηματικότητά της.
Προφανώς η πλαστογράφηση αυτή θα αφορούσε κάποιο είδος κατοχικού εγγράφου ελευθέρας μετακίνησης. Οι Γερμανοί φυλάκισαν την νεαρή κοπέλα στα κρατητήρια που βρισκόταν στο κτίριο το σημερινό του Ψαλτόπουλου επί την οδό σήμερα Κόρζωνος και Κολοκοτρώνη. Εκεί στα κρατητήρια η Ευγενία μπόρεσε να αποδράσει, ξεγελώντας τους φρουρούς με ένα τέχνασμα και για ένα χρονικό διάστημα κατάφερε να κρυφτεί και να μην συλληφθεί. Έπειτα, μαζί με την γιαγιά της και την αδελφή της, διέφυγαν μέσω Τουρκίας και βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Να σημειώσουμε ότι μετά την απελευθέρωση, η Ευγενία Περιορή ασχολήθηκε για λίγο με το θέατρο και ακολούθως έγινε παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων πολιτισμού, αναδεικνύοντας αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, προβάλλοντας ιστορία, μυθολογία, λαογραφία και θρησκεία του τόπου μας, καθώς επίσης υπήρξε και συγγραφέας πολλών βιβλίων με ανάλογη θεματολογία. Και βεβαίως για όλη αυτή τη δράση της και τις εκπομπές της βραβεύτηκε σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί που είσαι στην κατοχή και στο δημότυχο, κατοχικό δημότυχο, μου έχεις γράψει ότι διορίστηκε ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος επί κατοχής στο δημότυχο ως καθηγητής. Θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό? Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Ο μετέπειτα μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος, σύμφωνα και με συνέντευξη που έχω βρει που στην κρατική τηλεόραση που μιλάει ο ίδιος, προσπάθησε και πέτυχε μετά το τέλος των σπουδών του να διοριστεί στην Ομαρχία Δημοτήχου ως καθηγητής φιλολογίας στο γυμνάσιο της πόλης, το οποίο τότε βρισκόταν επάνω στο κάστρο. Έμεινε για ένα διάστημα στο Δημότυχο και αργότερα, και αυτός ήταν ο λόγος που ζήτησε να πάει στο Δημότυχο, αργότερα πέρασε τον ποταμό Εύρο και μέσω Τουρκίας διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου εντάχθηκε και πολέμησε με τον ελληνικό στρατό. Ο τέος βουλευτής Εύρου, ο κύριος Κυπουρός Χρήστος, σε ένα κείμενό του αναφέρει ότι σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα του που τον είχε καθηγητή, ο Ανδρώνικος έλεγε για το κάστρο του Δημοτήχου ότι ο ιερός αυτός βράχος είναι η δεύτερη ακρόπολη της Ελλάδος. Και επίσης να πούμε ότι, να μιλήσουμε για τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον μεγάλο τενόρο που ήταν επίσης στην αντίσταση του Δημοτυχίτη, καθώς ο ρομαντισμός ανθεί σε όλες τις εποχές. Την εποχή που ήταν κατοχή και ο Ανδρώνικος ήταν στο Δημότυχο, έπαιρνε τον νεαρό καλήφωνο Χατζηνικολάου, τον Δημοτυχίτη, και κάναν καντάδες στις κοπέλες που του άρεσαν. Αυτό το αναφέρει ο ίδιος ο Χατζηνικολάου. Και έτσι όπως μιλάς για το κατοχικό δημότυχο, αναφέρεσαι και σε μια γιάφκα. Θέλεις να πεις λίγο τι είναι αυτή η γιάφκα? Ναι, είναι η γιάφκα του Πετέ, όπως μας πληροφορεί ο δημοτυχίτης δικηγόρος ο Κώστας Ψηλίδης στο βιβλίο του «Λογοτεχνικά κείμενα, ποιήση και πεζογραφία». Και βεβαίως Πετέ ήταν ο Πέτρος. Και μέσα από το κείμενο αυτό βλέπουμε τη σημαντική συμβολή του νεαρού που σας είπα και μετέπειτα μεγάλου τενόρου του δημοτυχίτη Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος ήταν τότε νεαρός και περιγράφοντας το υπόψη κείμενο Ψηλίδης, τα καλλιτεχνικά τεκτενόμενα λέει στο φούρνο του Πετέ, γράφει το εξής: «Να σου και ο Κόλιας», έτσι τον ονόμαζαν τον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, ναι. «Το παιδί με τη φωνή θαύμα, το κρυφό ταλέντο που ανακάλυψε και απεκάλυψε ο Τσιτσιπάπας». Όπα, θα πει κάποιος, ποιος είναι ο Τσιτσιπάπας? Αυτός, σύμφωνα με το βιβλίο «Μουσουργή της Θράκης» που εξέδωσε το 2013 εδώ η περιφέρεια, γεννήθηκε στο Δημότυχο το 1900 και υπήρξε μεγάλος μουσικός συνθέτης και ιδρυτής διευθυντής μαντολινάτων στο Δημότυχο και στο Σουφλί. Στο Σουφλί είναι πιο γνωστός. Ναι. Ο Τσιτσιπάπας υπήρξε δάσκαλος του Χατζηνικολάου και το αυτός τον παρότρινε να ασχοληθεί δηλαδή επαγγελματικά με τη μουσική. Και όλο τον εξασκούσε και τον δίδασκε, κιθάρα και φωνητική μουσική. Δειλά και σιωπηλά στην αρχή, ώσπου φούντουσε η φήμη, ξεσκεπάστηκε το ταλέντο και στον κόσμο του Δημοτήχου αλλά και στους Γερμανούς. Όσοι έτυχε να τον ακούν να τραγουδάει κλασικά κομμάτια με υπόκριση πιάνο πιάστης Μαριάνας. Ποια ήταν τώρα η Μαριάννα? Άκου τώρα ιστορία στο Δημότυχο. Αυτά εξιστορούσα στο βασίλειο τον Τζικάρα και εμείς θα κάνουμε ταινία αυτά κάποια στιγμή. Μακάρι. Η Μαριάννα ήταν μια τυφλή μουσικός που ήρθε στο Δημότυχο, τυφλή πιανίστρια. Από την Νότια Ελλάδα μαζί με την αδελφή της για να διαμείνουν σε έναν θείο τους και να γλιτώσουν από την πείνα. Θέλω να πούμε ότι στο Δημότυχο δεν υπήρξε πείνα γενικώ στην περιοχή του Εύρου. Ναι. Επειδή είχαν να φάνε στα χωριά. Ναι, είχαν να φάνε όντως. Οι δυο τους παρουσίαζαν μουσικά κομμάτια από Σοπέν, Μότσαρτ και άλλους κλασικούς. Άπαντες ενθουσιαζόταν και πρώτοι οι Γερμανοί. Ενδιαφέρθηκαν να μάθουν ποιο είναι αυτό το παιδί, πού σπούδασε μουσική, πού έμαθε αυτές τις άριες και του έλεγαν «Μπράβο Κόλιας» και «Γκουτ Μαριάννα». Και να οι φιλοφρονήσεις για τους Έλληνες, μέχρι που άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και μερικά δωράκια, ή γνωστές σοκολάτες της εποχής και κάνα πακετάκι καπνό.
Παρακάτω γράφει ο Ψηλίδης ότι οι θαμώνες του φούρνου του ΠΕΤΕ μέσω των γνωριμιών τους με τους Γερμανούς δημιούργησαν ένα δίκτυο πληροφοριών εποφελές για την εθνική αντίσταση. Στον ενθουσιασμό λοιπόν, στο ζέσταμα με το τραγούδι του Κόλλια και τις σονάτες του πιάνου της Μαριάννας, αναπτύχθηκε μια γνωριμία μεταξύ των τακτικών θαμώνων του φούρνου του ΠΕΤΕ. Την πρωτοβουλία πήρε πάλι ο Κώστας Λάσκης, αυτός ήταν ένας από την Νότια Ελλάδα που ήρθε σαν διερμηνέας στη γερμανική κομμαντατούρ, που γνώριζε καλά τους Γερμανούς θαμώνες. Έτσι άρχισε λοιπόν η γνωριμία του Κόλλια με αρκετούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς Γερμανούς, φιλόμουσους και ιδιαιτέρως στο στενό δέσιμό του με τον Φρίτς και τον Έντι, έναν φιλόμουσο Βιενέζο αντιφασίστα, η γνωριμία του οποίου τον ακολούθησε και μεταπολεμικά. Θα δούμε μεταπολεμικά, θα δούμε τι τους ένωσε περισσότερο. Και τον έδωσε στενά με τα δεσμά μιας ακατάλληλης φιλίας που ξεκίνησε από εκεί, από τον φούρνο του ΠΕΤΕ, με αφορμή τη μουσική που όντως εξημερώνει τους ανθρώπους. Από κοντά και η Λιλή. Ποια ήταν η Λιλή? Μια εντυπωσιακή κοπέλα και αυτή από κάτω νεοδιοριστήσα γυμνάστρια στο γυμνάσιο του Δημοτήχου. Που όσο να είναι, γράφει ο Ψηλίδης, ανθίστηκε την κατάσταση και βοηθούσε και αυτή από την πλευρά της όπως και όσο μπορούσε. Ο Κόλλιας όμως, αν και μικρός, ήταν ήδη οργανωμένος στην εθνική αντίσταση και από εκεί πήρε την εντολή να αποσπά πληροφορίες και ειδήσεις από τους φίλους του Γερμανούς. Και έτσι λοιπόν τον καλούσε ο Έντι όταν έκανε σκοπιά στις αποθήκες τροφίμων και ο Κόλλιας πήγαινε την ώρα που πεζόταν η εκπομπή από το Λονδίνο. Και έτσι μάθαινε τα νέα για το πώς πήγαιναν οι Γερμανοί στο εξωτερικό και ειδικά τις ήττες που είχαν στη Ρωσία. Και με τον τρόπο αυτό της πληροφόρησης μαθευόταν ότι οι Γερμανοί χάνουν στη Ρωσία και αυτό έδινε κουράγιο. Σήμερα στον αιώνα της άμεσης πληροφόρησης ενδεχομένως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Βέβαια, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό να Να μάθεις νέα από τον κόσμο και από μακριά. Και το Δημότυχο, όπως και την Ορεστιάδα, τους είχε δυσκολέψει πολύ η ευλογιά. Ήταν κάτι σαν την πανδημία που έχουμε τώρα. Είχε τρομάξει τον κόσμο πάρα πολύ. Έχεις κάτι επ' αυτού με την ευλογιά όπως είχαμε και στην Ορεστιάδα? Για πες μας για το Δημότυχο. Λοιπόν, κατά την διάρκεια της κατοχής, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1943, έπεσε η επιδημία ευλογιάς. Η φοβερή θανατηφόρα επιδημία, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τα χρόνια εκείνη, την περιγράφουν. Καθώς είχαμε 1250 φανερά κρούσματα, κάποιοι δεν τα δήλωναν για να μην μπουν σε εγκλεισμό, και υπήρξαν και 282 θάνατοι. Ήταν κάτι το ξαφνικό και αναπάντεχο και τρομακτικό για όλους τότε. Και περισσότερο φοβήθηκαν και οι Γερμανοί, καθώς με τα στρατεύματά τους είχαν μια συνεχή μετακίνηση. Έτσι, έτσι. Και είχαν εδώ πότε... στην Ορεστιάδα τα έριχναν μέσα σε ένα μεγάλο. Σε ασβέστη μέσα, για να φύγουν ακόμη και αυτοί που έφυγαν, να φύγει όλο το μικρόβιο. Για να μην υπάρξουν μικρόβια. Ήταν οι πρακτικές της εποχής. Βέβαια να πούμε ότι πρωτοεμφανίστηκε η ευλογιά στον Γευτομαχαλά, νοτιοδυτικά της πόλης του Δημοτήχου. Και λέγεται ότι την αρρώστια τη φέρανε από Τουρκία, καθώς φέρανε κάποια χαλασμένα κρέατα. Και για τον λόγο αυτό ο Μαχαλάς αποκλείστηκε και μπήκε σε καραντίνα. Δυστυχώς όμως η επιδημία δεν σταμάτησε εκεί και σε λίγο τα κρούσματα παρουσιάστηκαν και μέσα στην πόλη και κάποια ακούστηκαν και στην Ορεστιάδα, όπως περιγράφεις. Ναι. Και μέσα από την προσπάθεια καταπολέμησης αυτής της νόσου αναδείχθηκε η προσωπικότητα του νεαρού τότε δημοτική ιατρού του Βασιλείου Χατζηπουρίδη του Δημητρίου. Ο Χατζηπουρίδης διετέρησε ιατρός στο μέτωπο της Βορείου Υπήρου και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μετά τη θητικολόγηση και για προσωπικούς λόγους επέστρεψε στο Δημότυχο που διορίστηκε από τον Φραγκούλη νομίατρος και άμεσα κλείθηκε να αντιμετωπίσει μια άλλη επιδημία της λοιμώδους μηνυγίτιδας το χειμώνα του 1941 στο χωριό Καρωτή, την οποία αντιμετώπισε με επιτυχία, γεγονός που τον βοήθησε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπειρία για τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας της ευλογιάς, ο Χατζηπουρίδης αναγκάστηκε να πάρει σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση της. Βεβαίως δυσαρεστήθηκε ο κόσμος, όπως το καταλαβαίνουμε τώρα εμείς σήμερα που το έχουμε βιώσει. Τώρα πια μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλύτερα από παλιότερα, νομίζω. Παλιότερα. Άνθρωπος εκείνη την εποχή τι τράβηξε να βρει. Εγώ θυμάμαι ότι πάντα όταν ήμασταν παιδιά έλεγε ο παπάς μου σήμερα καραντίνα, δεν βγαίνεις έξω. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τώρα τι είναι η καραντίνα. Καθώς αναφερόμαστε στην κατοχή, στο έπος του 40, δεν γίνεται πριν κλείσουμε να μην κάνουμε και μια αναφορά στους Εβραίους, στην Ισραηλιτική κοινότητα, στο Δημότυχο. Θέλεις να μιλήσουμε και για αυτούς πριν κλείσουμε? Μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι συμπολίτες μας αριθμούσαν περίπου 1000 ψυχές. Με χαρακτηριστικά σπίτια στο Δημότυχο. Και απέχουν μείνει ακόμη, βέβαια. Ναι.
Τα ναζιστικά κτίνη τους οδήγησαν με τα τρένα του θανάτου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα κρεματόρια. Το 1941 όμως, όταν καταλήφθηκε οι υπόλοιπους Γερμανούς, ο τότε διοικητής διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει διαφορετική συμπεριφορά στις θρησκευτικές μειονότητες. Κατά τους δύο πρώτους χρόνους της κατοχής όμως, οι Γερμανοί λαιλατούσαν, προπυλάγιζαν και υποχρέωναν τους Εβραίους σε καταναγκαστική εργασία. Ένα εβραϊκό σπίτι επιτάχθηκε και έγινε στρατοδικείο για τους Γερμανούς και φτάνουμε στις 4 Μαΐου του 1943, όπου οι Γερμανοί κάλεσαν όλους τους Εβραίους αρνητιστικά στη συναγωγή, όπως συγκεντρώθηκαν όλοι, κλείσαν τις πόρτες και τους ανακοίνωσαν ότι πλέον θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου και πρέπει να απελαθούν. Και σύμφωνα με την Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια ήταν 970 άτομα, στα οποία προσθέθηκαν 180 Ισραηλίτες από την Ορεστιάδα. Mm-hmm. Οδηγήθηκαν στην ειδική αμαξοστοιχία που τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί πήραν το δρόμο προς τα στρατόπεδα του θανάτου. Ο Μητροπολίτης Ιωακήμ Σιγάλας και οι αρχές της πόλης προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς η απόφαση εξόντωσής τους ήταν ηλυμένη. Νομίζω ότι ένας πόλεμος έχει πολύ φόβο, πολύ πόνο, πολύ θάνατο. Έχει όμως και πολλούς ήρωες και πολλά κομμάτια ξετυλίγονται και τα μαθαίνουμε. Έτσι ήρθες και εσύ σήμερα για να τα πούμε τηλεφωνικά βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική η κουβέντα μας και η αναφορά στην ιστορία. Θα κλείσουμε να κάνουμε μία αναφορά και στην απελευθέρωση. Ναι, να πούμε ότι όπως πάλι τα γράφει πολύ ωραία ο φίλος μας ο Παντελής Αθανασιάδης, το Δημότικο ήταν η πρώτη πόλη της Ευρώπης που απελευθέρωσαν οι δυνάμεις της εθνικής αντίστασης. Ήταν 29 Αυγούστου 1944, όπου αν και την προηγούμενη μέρα 28 Αυγούστου απελευθερώθηκαν οι Φέρες, αλλά στις Φέρες ο λαός κύκλωσε εκεί πέρα τη γερμανική φρουρά, οι οποίοι δεν έδωσαν κάποια μάχη και απλά φύγαν. Στο Δημότικο όμως που υπήρχε έτσι ισχυρή σημαντική δύναμη Γερμανών, έγινε μία μάχη και μάλιστα πολέμησε το 81ο Σύνταγμα του Ελλάς με καπετάνιο τον Βαγγέλη Κασάμι τον Κρήτονα, όπου οι δημοτικοίδες κατόρθωσαν να κινηθούν με προσοχή και να διώξουν τους Γερμανούς, να τους νικήσουν και να φύγουν. Εδώ τώρα, να γυρίσουμε στο αυτό που έλεγα, ο Βιγενέζος ο Έντι πιάστηκε εχμάλωτος και ο Κόλλιας ο Χατζηνικολάου έψαξε, τον βρήκε και τον πρόσφερε και κάθε ανθρώπινη συμπαράσταση, τρόφιμα και ψυχική τόνωση, γράφει ο Ψηλίδης. Και γι' αυτό κράτησε η φιλία τους και διήρκησε και μετά τον πόλεμο. Βλέπουμε δηλαδή μέσα στον πόλεμο και στην κατοχή του Δημοτίχου πως ένας Έλληνας και ένας Γερμανός έγιναν φίλοι και κράτησαν η φιλία τους και πως τον βοήθησε ο Έλληνας όταν πιάστηκε εχμάλωτος. Τους ένωσε η τέχνη. Τους ένωσε η μουσική. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Γιατί η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Θα ήταν πολύ ωραίο να τέλειωνε ο πόλεμος και να μην ερχόταν στην ιστορία της Ελλάδας ένας εμφύλιος πόλεμος. Όμως είχαμε και από αυτό και η Ελλαδίτσα δυσκολεύτηκε πολύ να σηκώσει κεφάλι. Δυστυχώς. Και ο Αυγερνός Μαυριώτης, να κλείσουμε με αυτό, Αναστασία, από το Αμόρο της πάλι ποτέ περιφέρειας Δημοτίχου, ο αγαπημένος Αυγερνός Μαυριώτης των Δευτεροπολιτών, πάνω σε αυτό που είπες για τον μετέπειτα εμφύλιο του 44-49, δεν είναι 46-49 ο εμφύλιος. Είμαι σου πω, είναι και 42-43 και τα λοιπά, γιατί και εντός κατοχής υπήρχαν μάχες μεταξύ Ελλήνων. Γράφει το ποίημα και λέει: «Πεινάσαμε, αλλά δεν ζητήσαμε ελεημοσύνη από τον κατακτητή. Δεν γίναμε ζητιάνοι, κρατήσαμε το κεφάλι ψηλά. Μείναμε όρθιοι. Όταν ελευθερωθήκαμε, απλώσαμε το χέρι, ζητήσαμε. Ίσως να φταίει που έλειψε ο ηρωισμός που τόσο άδικα σπαταλήσαμε στα χρόνια του εμφυλίου». Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος ο επίλογος. Πολύ σημαντικό, ναι, ναι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη Σαρσάκη, εσένα και τις καστροπολίτικες ιστορίες σου από το κατοχικό Δημότιχο. Το έπος του 40 είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν θα το ξεχάσει κανένας Έλληνας. Και όπως επίσης και ο Εύρος και η Θράκη είναι και το έπος του 40 είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που πρέπει να το ξέρουμε καλά όλοι εμείς που ζούμε εδώ. Εσύ φώτισες κομμάτια της ιστορίας. Χαρά μας να είσαι και πάλι όποτε θέλεις εδώ για να μοιραστούμε και να μάθουμε πράγματα.
να σε χαιρετήσουμε και θα σε περιμένουμε με μια άλλη ευκαιρία εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας. Να, καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε ενάρετοι και τολμηροί. Οι καιροί το απαιτούν. Ζήτω η 28 Οκτωβρίου 1940.